Σελίδα 608 από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Εκκλησιαστής, βιβλίο του Εκκλησιαστή, πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο από τη σελίδα 608. Εγώ ο Εκκλησιαστής εστάθην βασιλεύς επί των Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ και έδωκα την καρδία μου εις το να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γενωμένων υπό των ουρανών. Των οχληρών τούτων περισπασμών ο Θεός έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων δια να μοχθώσιν εν αυτό. Είδων πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το στρεβλόν δεν δύναται να γίνει ευθές και οι ελλείψεις δεν δύναται να αριθμηθώσει. Εγώ ελάλησα εν την καρδία μου λέγον ιδού εγώ εμεγαλύνθην και ευξύνθην η σοφίαν υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η καρδία μου απήλαυσε πολλήν σοφίαν και γνώσιν. Και έδωκα την καρδία μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Πλην εγνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος, διότι εν πολύ σοφία είναι πολύ λύπη και ως της προσθέτει γνώσην, προσθέτει πόνον. Εγώ είπα εν την καρδία μου ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εντρύφα εις αγαθά και ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα περί του γέλωτος είναι Μαρία και περί μορία και περί της χαράς τι ωφελεί αυτή. Εσκέφθην εν την καρδία μου να εφραίνω τη σάρκα μου με ίνον, ενώ έτη η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφία. Και να κρατήσω την μορία νεοσού είδω ότι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων δια να κάμνωσιν αυτό υπό των ουρανών πάσα στα σημέρας της ζωής αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτών, κοκοδόμησα εις εμ' αυτών οικίας, εφύτευσα δια εμ' αυτών αμπελώνας. Έκαμον δι' εμ' αυτών κήπους και παραδείσους και φύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμα δι' εμ' αυτών δεξαμενάς υδάτων, δι' να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτόν άδοντας και αδούσας και τα ιτρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Και μεγαλύνθην και υφξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενε εμή. Και πάνω ότι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάσης εφροσύνης διότι η καρδιά μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου και τούτο είτε ο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου και παρετήρησα εγώ εν πάση τις έργες μου τα οποία έκαμον οι χείρες μου και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης του πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Αμήν. Σολομών ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, άκρος ιδιαίτερος άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός ευαρεστούμενος για τον πατέρα του, ευνοούμενος χάρη του πατρός του, τον κατέστησε βασιλιά, αλλά στο περπάτημά του και στην αρχή του κατεστάθη ο ίδιος και ευλογημένος. Μάλιστα όταν ο Θεός σε μία προσευχή και λατρεία και δοξολογία στο Θεό, όπου θυσίασε αμέτρητες θυσίες στον Θεό, τον επισκέφθηκε και του έκαμε αυτή την ερώτηση, τη μοναδική, τι θέλεις να σου κάνω, και έδωσε σοφία και σύνεση σε αυτόν εν το ενυπνίο του, ενώ έβλεπε ενύπνιο, να ζητήσει όχι όπως όλοι οι άνθρωποι πλούτη, μακροημέρευση, νίκες, τριάμβους και όλα αυτά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι, αλλά αυτός ο Θεός έβαλε στην καρδιά του, γιατί το θέλει και το ενεργεί είναι παρακυρίου, να ζητήσει σοφία και σύνεση που θα του είναι χρήσιμα και για την προσωπική του ζωή αλλά ιδιαιτέρως για το έργο του Θεού. Και ο Θεός ευαρεστήθη και είναι πολύ σημαντικό
Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το πάρουμε σαν μήνυμα σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να ευαρεστείται ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί αυτά που κάνει ο Θεός ευαρεστούμενος στη ζωή των ανθρώπων είναι απίστευτα. Απίστευτα. Δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Ευαρεστήθη λοιπόν στο Σολομώντα και του έδωσε τα πάντα. Ό,τι μπόρεσε να ζητήσει ή σκέφτηκε να ζητήσει ο κάθε άνθρωπος επί της γης, στο Σολομώντα εδόθησαν αυθόνος, πλουσίος και εύκολα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έχοντας απεριόριστη δυνατότητα παρακυρίου, όχι εναμαρτίες, παρακυρίου, ζητούσε, προσπαθούσε και λάμβανε. Μάλιστα λέει ότι θέλησα να γνωρίσω και να εξητήσω όλη τη σοφία των ανθρώπων και τη σύνεση και τη γνώση κάτω από τον ουρανό, κάτω από τον ήλιο, στη γη αυτή, και τη βρήκα. Αλλά τη επίστωσα, και έχει μία διαπίστωση σοβαρή, ότι τα πάντα ματαιώτης ματαιωτήτων πρώτον. Όλα είναι μάταια αυτά. Δεύτερον, θλίψεις πνεύματος, επειδή τα πάντα που κατάφερε στη ζωή του με την αυθονία του παρακυρίου ήταν μάταια, το πνεύμα του δεν χαιρότανε. Θλίψεις πνεύματος. Και τέταρτον, και κανένα όφελος δεν βρήκα από όλα αυτά τα οποία απέκτησα. Εμεγαλύνθη σφόδρα, έγινα ο πιο πλούσιος και πιο δυνατός από όλους και πιο σοφός από όλους τους ανθρώπους. Έχτισα σπίτια, αυτά που κάνουν οι άνθρωποι και προσπαθούν. Φύτεψα αμπελώνες, έκανα κήπους παραδεισένιους, φύτεψα δέντρα παντός καρπού, έβαλα δεξαμενές για να ποτίζονται μόνα τους. Αυτόματο πότισμα έκανε. Δόξα στο Θεό. Απέκτησε δούλους και δούλες πολλές, αγέλα σπιμνίων περισσότερα από όλους τους ανθρώπους, χρυσάφια, σίμι, κοιμήλια, βασιλικά κοιμήλια, ακόμη ενετρίφησα και στη σάρκα και απήλαυσα πανείδος παλακίδων. Εμεγαλύνθην, αυξήθη, αλλά ένα είναι το συμπέρασμα. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και επειδή τα πάντα είναι μάταια, χαρά δεν έχει ο άνθρωπος. Αλλά ούτε και ωφέλεια. Δεν τον ωφέλησαν σε τίποτα. Έζησε και σαν παιδί του Θεού, θα λέγαμε, και σαν αποστάτης και σαν μετανοημένος, όλα τα έκανε. Ό,τι μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου, νέου ή μεγαλύτερου, αυτό τα ζήσε. Και μάλιστα αγωνίστηκε πολύ και στα πνευματικά. Για σοφία, για σύνεση, για μορία, για νοησία, τι θα μου φέρει χαρά. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Ένας άνθρωπος που τα έχει όλα εν αυθονία και μάλιστα από το Θεό, γιατί αν τα έχει από το διάβολο θα λέγαμε ότι τον ταλαιπωρεί ο διάβολος. Αλλά από το Θεό τα έχει όλα αυτά. Και δεν είχε ίχνος χαράς. Δεν βρήκε χαρά στη ζωή του. Πέθανε και δεν βρήκε χαρά στη ζωή του. Δεν βρήκε όφελος. Αν και απήλαυσε τα πάντα υπό τον ήλιο. Άρα δηλαδή ο Θεός, το πιο αγαπημένο του πλάσμα, τον άνθρωπο, τον έφερε στη γη για να είναι δυστυχισμένος, να μην έχει χαρά, να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που του είναι χαρισμένα. Όμως αδερφοί αγαπητοί,
Η Γραφή λέει όχι. Όχι. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς. Υιός εδόθη εις ημάς. Δόθηκαν τα πάντα στους ανθρώπους υπό τη γη. Καμία χαρά, καμία ωφέλεια, τα πάντα ματαιώτης. Όμως ο Θεός αποφάσισε να δώσει τώρα και κάτι άλλο. Δόξα στο Θεό. Παιδίον εγεννήθη εις ημάς. Υιός εδόθη εις ημάς. Και η εξουσία αυτού θα είναι πάνω στις πλάτες του. Το όνομά του θα καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, αιώνια ζωή. Επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού θα καθίσει για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν μέσα στη δικαιοσύνη του από τώρα και στην αιωνιότητα. Ο Σολομών τα είχε όλα και δεν είχε τίποτα. Γιατί δεν είχε ένα. Και αυτό το ένα είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και αν δεν έχεις τίποτα, θα είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος αν έχεις αυτό το ένα, τον Ιησού Χριστό. Η μεγάλη διαφορά, το μυστήριο του Θεού που ένωσε τα ουράνια με τα γήινα. Τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στους ανθρώπους για να τους σώσει, να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ευλογημένοι. Ευαρέστησε τον Θεό ο Σολομών, αλλά χαρά δεν βρήκε. Και έρχεται ο Θεός τώρα και λέει, ευρέθην παρά τον μη εξητούντον με. Αποκαλύφθηκα σε αυτούς που δεν ρώταγαν για μένα. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Και μάλιστα σε αντίθεση με το Σολομώντα, ο Θεός λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και ωφέλεια ζωή αιώνιος. Και ματαιώτης ουδεμία. Όχι σαλευόμενα πια, ασάλευτα. Όχι μάταια, αλλά αιώνια και ουράνια. Μια άλλη πραγματικότητα. Μια άλλη πορεία. Μια άλλη ζωή. Κάτι το τελείως διαφορετικό. Που μπορεί να συμβεί στον καθέναν που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αλλά και το μήνυμα σήμερα. Αλλά και η αύξηση. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος. Έρχεται ο Χριστός, δεν μας σώζει και τελειώσαμε. Έρχεται ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου, μας σώζει και αρχίζουμε. Τι αρχίζουμε? Μια άλλη πορεία. Από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα. Μέσα στη χάρη του Θεού, τη χάρη του Χριστού. Και όπως ο Σολομών έγινε ιδιαίτερο πρόσωπο στα πράγματα του Θεού, στην παρουσία του Θεού με μία προσευχή του, αν και μετά δεν τα πήγε πολύ καλά ο Θεός, όμως ποτέ δεν τον εγκατέλειψε και ποτέ δεν έπαψε να του προσφέρει αυθόνος αυτά που του υποσχέθηκε μετά από αυτή τη μία προσευχή. Σήμερα αδερφοί αγαπητοί, μία προσευχή θα κάνουμε για να βρεθούμε σε αυτούς που ευαρεστούν το Θεό. Και ναι μεν, δεν μας υπόσχεται ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, όλα αυτά τα οποία υπεσχέθηκε, έδωσε στο Σολομώντα, αλλά μας υπόσχεται κάτι πολύ περισσότερο. Στο Σολομώντα έδωσε όλες τις ευλογίες υπό τον ουρανό. Σε μας
αν κάνουμε αυτή τη μία προσευχή σε αυτή την ερώτηση του Θεού, θα μας δώσει όλα όσα έχει ο Θεός, αλλά πάνω από τον ουρανό αυτό που βλέπουμε, τα αιώνια. Θα μας ευλογεί και θα μας ευλογήσει εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, και καθώς θα ευαρεστείτε, εάν ευαρεστείτε εις ημάς, τότε η ευλογία του θα είναι η πλήρης παροχή, προσφορά των πνευματικών μέσα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του καθενός. Ο Σολομών λοιπόν κατάφερε και πήρε τα πάντα υπό τον ήλιον. Και ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν να μας χαρίσει τα πάντα υπέρ των ήλιων. Και όπως ο Θεός βεβαίως όταν θυσίασε ο Σολομών την υπερτάτη θυσία, τη μεγαλύτερη θυσία της Παλαιάς Διαθήκης, τον επισκέφθηκε και τον ρώτησε τι θέλεις να σου κάνω, και ευαρέστησε τον Θεό με την απάντησή του, αφού προηγούμενα ευαρέστησε τον Θεό με τη θυσία του και την προσφορά του, κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία μας, μας προτρέπει ο Θεός και μας εξασφαλίζει με τις υποσχέσεις του, και μάλιστα όχι με απλή υπόσχεση, με θόρκου υποσχέθηκε ότι ευλογών θα ευλογήσω το σπέρμα σου όταν θυσιάσει όμως τον Ισαάκ επί το λόγο του Κυρίου. Όπως ο Σολομών θυσίασε τη μεγαλύτερα θυσία, και μας προσκαλεί ο Θεός σήμερα να θυσιάσουμε τη μεγαλύτερα δυνατή θυσία που μπορούμε επί το λόγο του Κυρίου, ευαρεστούμενος ο Θεός να μας ρωτήσει τι θέλεις να σου κάνω, και εμείς εις δόξαν του να δώσουμε την ίδια απάντηση. Δώσε μας σοφία και σύνεση για να εργαζόμαστε αυτό το οποίο μας εμπιστεύθηκες, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, το Λόγο του Θεού, τον Θεόπνευστο, τον Αψευδή, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που εσύ κατά χάριν προσφέρεις και χαρίζεις σε κάθε έναν στον οποίον ευαρεστήσαι. Ωραία πρόσκληση. Πρόσκληση προσφοράς και θυσίας, πρόσκληση σοφίας και σύνεσης. Και όλα αυτά δια του Ιησού Χριστού, και μάλιστα ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν.